Στα πλαίσια της επίσκεψής μας στην Πάτρα, βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο σπίτι των εργαζομένων της Πάτρας, στο εργατικό κέντρο, ένα ταξικό εργατικό κέντρο που παλεύει για τα προβλήματα των εργαζομένων της πόλης και της περιοχής, που βρίσκεται σε διαδικασία ανασυγκρότησης του συνδικαλιστικού κινήματος με μεγάλες επιτυχίες, με κατακτήσεις, πραγματικό αποκούμπι των εργαζομένων, όλων των εκμεταλλευόμενων της πόλης και της περιοχής. Βρισκόμαστε στο πλευρό του εργατικού κέντρου, των εργαζομένων της Πάτρας, των σωματείων της Πάτρας, που αγωνίζονται αυτό το διάστημα ενάντια στην ενεργειακή φτώχεια, την μεγάλη ακρίβεια, που αγωνίζονται για κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων, για αυξήσεις στους μισθούς, που είναι επίγον ζήτημα, διότι με τα διάφορα ψίχουλα, τα διάφορα επιδόματα, δίθεν αυξήσεις προεκλογικά που δίνει ο κύριος Μητσοτάκης από αρχές Απρίλη στον κατώτερο μισθό 30-40 ευρώ που εξανεμίζονται την ίδια ώρα μέσα σε αυτή τη μεγάλη ακρίβεια και τις ανατιμήσεις που υπάρχουν, όντως είναι ένας αγώνας που θέλει τη στήριξη όλων μας. Ταυτόχρονα χρειάζεται να καταργηθούν, να ξεπαγώσουν οι τριετίες που υπάρχει με τον καινούριο νόμο, ενώ παλιότερα υπήρχε στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τώρα πλέον δεν μπαίνουν οι τριετίες. Θα ήταν μια πραγματική ανακούφιση αν προστίθενταν στις συλλογικές συμβάσεις, στους μισθούς, οι τριετίες των εργαζομένων. Είναι από τα αιτήματα πάλι σε όλου του συνδικαλιστικού κινήματος, μαζί με τα εργασιακά προβλήματα που υπάρχουν, τις εργασιακές σχέσεις, την κατάργηση των αντεργατικών νόμων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, την ανακούφιση των εργαζομένων. Σε αυτόν τον αγώνα είμαστε στο πλευρό και του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, που με επικεφαλή στον πρόεδρό του αγωνίζεται σε αυτή την κατεύθυνση, στο πλευρό των εργαζομένων όλων των σωματείων, των ταξικών συνδικάτων της πατρίδας μας, των εργατικών κέντρων που πραγματικά αγωνίζονται και των ομοσπονδιών τους, σε ένα συντονισμό πανελλαδικό, έτσι ώστε να επιβάλλουμε πραγματικά λύσεις. Και από αυτή τη σκοπιά το ΚΚΕ κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του και στη Βουλή και στους καθημερινούς αγώνες. Πάντως, για να μάθω ένα ζήτημα το οποίο είναι καθόλου αυτό, είναι οι τελευταίες αυξήσεις που είχαμε δει το 23 στο ΕΠΑΣ για τους εργαζόμενους στην Κέφυρα. Από ό,τι ξέρουμε, θα πάρει και ο Δημοτικός που έκανε αυτή την ερώτηση και αν θέλαμε και ένα σχόλιο για αυτό, για τις αυξήσεις που υπάρχουν, γιατί οι εργαζόμενοι επιστολή τους ζητούν απάντηση μείωση. Το ζήτημα είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παλεύει για πραγματική ανακούφιση των εργαζομένων. Παλεύει με τα συνδικάτα που όντως έχουν στο στόχο τους, στα αιτήματά τους, να ανακουφίσουν έστω και ελάχιστα τους εργαζόμενους. Βεβαίως, λύση με ελάχιστη ανακούφιση αυτή τη στιγμή, με τα τεράστια προβλήματα που έχει η οικονομία και η λαϊκή οικογένεια, δεν γίνεται, και αυτό αφορά και τους εργαζόμενους στο Ρίο, στην Πάτρα, σε ειδικούς κλάδους και ειδικούς τομείς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη Βουλή θα συνεχίσει να καταθέτει ερωτήσεις που θα σημαίνει αύξηση μισθών, συλλογικές συμβάσεις κατοχυρωμένων, ξεπάγωμα τριετιών, επίλυση εργασιακών ζητημάτων στους χώρους δουλειάς και βεβαίως κατάργηση όλων των αντιλαϊκών νόμων.